Κατανοώ απολύτως το αδιέξοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαιτίας της παντελούς απραξίας της στην υπόθεση της προετοιμασίας των περιοχών σε απολιγνητοποίηση. Σημερίζομαι τη δυσκολία του να εκπροσωπείς έναν τόπο και ένα κόμμα σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση και να μην έχεις κάνει τίποτε για να το εξοπλίσεις με το αναγκαίο σχέδιο και τους πόρους, ώστε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που κουβαλάει μαζί της μια επώδυνη αλλά επιβεβλημένη διαδικασία. Ικτήρω εκείνων που από αυτή τη θέση αναγκάζεται να προσφύγει σε μικρότητες και τις αντιπαρέρχομαι όχι εξαιτίας της γνωστής σε όλους ποντιακής ευγένειας, αλλά γιατί η κρισιμότητα της υπόθεσης δεν επιτρέπει να χαθεί ούτε ένα λεπτό σε οτιδήποτε άλλο πέρα από την ουσία. Και θα μείνω σε αυτήν, στην ουσία δηλαδή, λέγοντας ότι με σόκαρε η στάση της αντιπολίτευσης. Όχι στην νομοθέτηση του ΣΔΑΜ. Το να εκφράζει κάποιος διαφοροποιήσεις, να το καταλάβω. Το να προτείνει αλλαγές, να το δεχθώ. Και εμείς εισηγούμαστε βελτιώσεις, οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Δυστυχώς όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως έχει εγκλωβιστεί σε ένα ρόλο κατηγόρου, γιατί στην πραγματικότητα ξέρει ότι είναι απολογούμενος. Απολογούμενος γιατί ούτε κατά τη διακυβέρνησή του, αλλά ούτε στους 25 μήνες που μεσολάβησαν από τη δρομολόγηση από τα χείλη του Πρωθυπουργού του σχεδίου της μετάβασης, δεν έχει κάνει έστω και μία θετική πρόταση. Αλλά μου απαντάτε, και τώρα εδώ, αυτό μου ήρθε όταν άκουγα τον συνάδελφο. Ο Προύστ μου ήρθε στο μυαλό. Όπως όλοι οι άνθρωποι που όταν ξέρουν ότι για κάτι φταίνε, προσποιούνται ότι νομίζουν ότι τους προσάπτουν κάτι άλλο. Αυτό είναι. Από χθες αρχίσαμε, ναι, γιατί καλή που είναι η υπολογική. Σε εμάς θα το πείτε. Μου δώσετε συγχαρητήρια για τη ΣΑΠΕ. Μα αυτή είναι η θέση, μας το έχει πει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έχει πει λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να κλείνουν οι μονάδες σταδιακά, θα πω και για αυτά, και να αντικαθίσταται μία-μία που κλείνει από ΑΠΕ. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Όχι να τις κλείσουμε όλες ξαφνικά και να βάλουμε φυσικό αέριο και σε 30 χρόνια, ποια 30, λάθος, σε 5-10 χρόνια η ίδια περιοχή να ξαναπεράσει το βίο με τα σχηματισμό γιατί θα κοπεί το φυσικό αέριο. Το ζήτημα που συζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς μετά από το τελεσίγραφο του κυρίου Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο του 2019 στο συνέδριο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή ότι κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες το 23 και το 28 από το Λεβαΐδα 5, φάνηκε ότι αυτό ήταν μια πολύ πρόχειρη εξαγγελία, θα έλεγα ένα γονατογράφημα. Και αυτό φάνηκε γιατί από τη στιγμή εκείνη και μετά άρχισε η συζήτηση για να υπάρξει ένας σχεδιασμός μετάβασης που κατ' εφημισμόν ονομάζεται δίκαια. Από την αρχή είναι φανερό ότι οι συντάκτες του σχεδίου δεν γνωρίζουν την περιοχή, δεν γνωρίζουν τα μειονεκτήματά της, δεν γνωρίζουν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και γι' αυτό δεν κατάφεραν 2 χρόνια τώρα να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα για την επόμενη μέρα προς όφελος των πολιτών. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση για να δημιουργήσει μια δομή υλοποίησης ενός σχεδίου που δεν υπάρχει. Φαίνεται λοιπόν ότι οι επιτροπές αυτές θα λειτουργούν κατά το δοκούν. Πράγματι ομολογούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο αυτής της υποσύστασης ειδικής υπηρεσίας δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης με τα 4 της τμήματα. Και η δυσκολία αφορά, και δεν είναι άλλη, από τη μοιρασιά των 7 δισεκατομμυρίων αυτής της μετάβασης. Όχι βέβαια γιατί πρόκειται αυτά να μοιραστούν για τις ανάγκες του λαού, της περιοχής, στην υγεία, στην παιδεία, στη θέρμανση, στις αναγκαίες υποδομές. Τέτοια πρόνοια δεν υπάρχει ούτε στο νομοσχέδιο, ούτε και ποθενά. Στο μεγάλο φαγοπότι της απολιγνητοποίησης προσκεκλημένη είναι μονάχα η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη.